Τι κάνετε, είμαι η Έλενα και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου DIYs by Έλενα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σήμερα όπως καταλάβατε έχω ένα collab με τη Μαρία από το κανάλι στο YouTube My Life as Maria 99. Οπότε όπως είδατε και στο intro σας ετοιμάσαμε κάτι μαζί. Είναι κάτι το οποίο προγραμματίζαμε για αρκετό καιρό και επιτέλους τα καταφέραμε. Γενικά στο YouTube δεν είχαμε δει κάποιο swap. Οπότε, στο ελληνικό YouTube βασικά, δεν είχαμε δει κάποιο swap. Οπότε αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα. Θέλω να πω ότι περάσαμε εκπληκτικά, αγοράζοντας η μία στην άλλη τα πράγματα. Οπότε, αν θα θέλατε να δείτε και άλλα swap στο μέλλον, μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like. Και αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή ή αλλιώς subscribe. Επίσης, θέλω να σας ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη, διότι την πρώτη φορά που γύρισα το βίντεο ήμουνα εκτός του frame. Και το συνειδητοποίησα τώρα, οπότε πρέπει να σας το ξαναγυρίσω. Θα σας βάζω πρώτες αντιδράσεις από το πρώτο βίντεο και έτσι είναι λίγο άδικο, διότι έχω ανοίξει τα πάντα, έχουν φύγει τα χαρτιά περιτυλίγματος από τα πάντα. Οπότε ζητώ συγγνώμη και ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά ήθελα να το κάνω αυτό το βίντεο γιατί πήρα τεράστια χαρά και έτσι αποφάσισα να σας το ξαναγυρίσω. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, όπως είδατε και στην αρχή του βίντεο το κουτί. Ήταν τυλιγμένο με αυτό εδώ το χαρτί περιτυλίγματος που έχει πάνω αυτής της Άγιος Βασίλης και λέει Merry Christmas. Γιατί ξέρετε είναι Χριστούγεννα και άμα δεν πάρουμε χριστουγεννιάτικα χαρτιά περιτυλίγματος, τότε τι. Στη συνέχεια υπήρχε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο η Μαρία μου είχε γεμίσει μέσα με πράγματα και ανοίγοντάς το, γεια σου Έλενα. Χάρηκα αρκετά που αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το swap και ειδικότερα, χάρηκα όταν αγόρασα τα πράγματα για σένα. Ελπίζω να σ' αρέσουν όπως μου άρεσαν και εμένα. Ανυπομονώ να δω το βίντεο και ελπίζω κάποια στιγμή να συναντηθούμε από κοντά. Love you, Maria. Αυτά τα σημειωματάκια, δεν ξέρω, γενικότερα όταν μου γράφουν έτσι σημειωματάκια, με ενθουσιάζουν πάρα πολύ. Μ' αρέσουν έτσι πάρα πολύ. Παιδιά, ξανά στο συγγνώμη που τα έχω αφήσει όλα, αλλά σας ξαναλέω, γύρισα το βίντεο και εγώ δεν ήμουν μέσα. Και ακουγόταν απλά έτσι ένας ήχος. Και ήταν λίγο άσχημο, οπότε έπρεπε να το ξαναγυρίσω. Αρχικά υπάρχει μέσα αυτό το set, το οποίο είναι shower bath με bath essentials. Έχει ένα body scrub, ένα shower gel και ένα body lotion. Δεν ξέρω, αλλά μου θυμίζει τόσο πολύ τα Shop & Glory που υπάρχουν στην Αμερική και με το που το είδα, το λάτρεψα. Έχω ένα θέμα που σας έχω ξαναπεί με τα καλλιτικά, γενικά είδη φροντίδος και όλα αυτά, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ. Σύντοτι έχει και ένα υπέροχο χρώμα. Οπότε είναι ένα τεράστιο plus. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ, το body spray, Strawberry Delight, είναι η μυρωδιά, μυρίζει φράουλα. Να το δείτε κι εσείς. Αυτό που βγαίνει το καπάκι. Γενικά το παθαίνω αυτό το ανοίγω σκέψη, βγαίνει το καπάκι, δεν ξέρω γιατί. Είναι λοιπόν αυτό εδώ, μοσχοβολάει, ελπίζω να μπορούσατε να το μυρίσετε. Παιδιά, μυρίζει υπέροχο. Ελπίζω μέσα τις κάμερες να μπορούσατε και εσείς να μυρίσετε αυτό εδώ πέρα για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Να το ξαναβάλω μέσα λοιπόν στη συσκευασία του και να συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Συνεχίζουμε, μου είχε πάρει δύο αξεσουάρ γιατί τις είπα ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό εδώ το τσόκερ με το ελεφαντάκι και αυτό εδώ το βραχιολάκι που είναι σετ, τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτό σκέφτομαι να το φορέσω τώρα. Όχι, δεν θα το φορέσω τώρα, διότι πάνω από αυτό θέλουμε σαν το πατρινό καρναβάλι, σαν το γύφτο, παύλα κλόν. Δεν θέλουμε να το δούμε αυτό το θέμα σήμερα. Καθόλου δεν θέλουμε. Οπότε αυτά τα δύο υπέροχα αξεσουάρ. Αυτό το τσόκερ πάντως εγώ θα το βάλω πάρα πολύ. Μαρία, να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όσο το βλέπετε αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί. Φέτος με έχει πιάσει μια μανία και θέλω να αγοράζω συνέχεια τσόκερ. Δεν ξέρω, είναι και πολύ στη μόδα και φορολογείται και εύκολα με τα πάντα. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ το λούφο που μου πήρε από το Hondo Center και έχει και αυτό το υπέροχο mauve χρώμα που είναι ένα από τα αγαπημένα μου χρώματα άλλωστε και θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα μαζί με το bath set μου. Συνεχίζουμε με δύο μανό που μου είχε πάρει, αυτά εδώ τα δύο. Αυτό είναι από 16 Cosmetics Fast Dry στην απόχρωση 233 και είναι ένα τόσο τέλειο χρώμα. Πέρσι ήθελα να πάρω ένα μπορντό μανό. Αλλά τελικά πέρασε ο χειμώνας, οπότε λέω τώρα τι να το πάρω το πρώτο μανό, οπότε θα το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ. Και στη συνέχεια έχουμε αυτό εδώ το μανό από Golden Rose, που είναι στην απόχρωση 124,
Και έχω να πω ότι τα μαλλιά της Golden Rose είναι απλά καταπληκτικά. Ειλικρινά καταπληκτικά. Είχα πάρει και εγώ πέρσι και ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Η απόχρωση αυτή μου αρέσει απίστευτα πάρα πολύ. Οπότε σκοπεύω μετά το γύρισμα του βίντεο να τα βάψω με αυτό το χρώμα. Επίσης με πήρε δύο προϊόντα χιλιών. Αρχικά είναι αυτό εδώ το κραγιόν από την Essence, από τη σειρά Matte Matte Matte, στην απόχρωση 08. Είχα κάνει swatch και πριν. Είναι αυτό εδώ το χρώμα, το Bordeaux Rosmofy. Και τέλος έχουμε αυτό το Matte Lipstick κραγιόν της Golden Rose στην απόχρωση 03 και είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτά τα δύο μπορώ να τα συνδυάσω μαζί. Να το βάλω δηλαδή αυτό ως μολύβι χιλιών και αυτό κλασικά ως κραγιόν. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και ειδικά το χειμώνα που φοράμε σκούρα χρώματα νομίζω θα χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ. Και στη συνέχεια έχουμε αυτή εδώ την πούδρα από την Essence, η All About Matte Fixing Compact Powder. Και Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όσους λοιπόν δεν ξέρουν, της είχα πει ότι έψαχνα να βρω μια πούδρα για bake, που είναι έτσι σε ελεύθερη μορφή, και μου είχε δείξει μια που είχε πάρει, αλλά την είχε πάρει από τη Ρωσία. Οπότε μου είπε πώς να ψάξει και όλα αυτά και τελικά μου την πήρε. Οπότε Μαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος έχουμε αυτή εδώ την παλέτα σκιών, Matte Long Lacing 16 Hours, όπου ανοίγοντας, να δούμε τι αποχρώσεις έχει μέσα. Έχει αυτές τις τρεις υπέροχες αποχρώσεις και είναι τα χρώματα που φοράω κι εγώ, διότι αν παρατηρείτε δεν φοράω έντονες σκιές, γενικότερα μου αρέσουν τα γήινα και νουτς, και έχει αυτό εδώ το καρφουφτάκι. Είναι στο κατάλληλο μέγεθος ώστε να μπορείς να το έχεις και στην τσάντα σου ή όταν πας σε ένα ταξίδι, να μην κουβαλάς ολόκληρες παλέτες. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα τα οποία είχε το κουτάκι της Μαρίας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, όσο άρεσε και σε μένα. Αν θέλετε να δείτε και άλλα swap, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα μεγάλο like. Και αν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή ή αλλιώς subscribe. Θα ξαναπώ ότι το κουμπάκι είναι κάπου εδώ στην οθόνη, αλλά και από κάτω. Ανεβάζω αρκετά συχνά βίντεο και φέτος κάνω και vlog μας. Οπότε δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο, οπότε να μου πατήσετε εγγραφή, αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο από μένα. Αυτά είχα να πω. Τα λέμε!